έρχεται το Νοέμβριο. Είμαστε, κυρία μου, εδώ στο Παπίρι. Στα γκρίζα όνειρα, μίξα αστέρια. Και μάνα και αδερφή μου και αγάπες. Εδώ μαζί, μαζί με την Ελευσίνα. Πάτα μαζί με την Ελευσίνα. Μαζί με την Ελευσίνα, μαζί με όλους τους καλεσμένους. Είναι και η Καλή Καλό. Εσείς δεν την ξέρετε την Καλή Καλό, η νεότερη. Όμως η Καλή Καλό είναι μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Είναι εκεί. Είναι από τους ανθρώπους που γράψαν τη δική της ιστορία στην Ελλάδα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Που ανάμεσα λοιπόν εδώ λοιπόν, ανάμεσα σε γέλια και τραγούδια και φωνές, προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία, κυρία μου, την καινούργια ισορροπία στο καινούργιο κρεβατικό που μας έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Α! Το βρήκα τον ακατανόητο. Είδες τι ρεπό το παίξε. Εκεί μιλάς. Α! Δεν σε αρέσει αυτά τα ξανικά. Συμπεθέρας μ' άρεσαν. Χα! Συμπεθέρα! Λοιπόν, αυτόν που είχες ακούσει την προηγούμενη Τρίτη, το θυμάσαι τον ακατανόητο. Νομίζω ότι είναι ακατανόητο. Κάθε ακόμη. Λοιπόν, εγώ κάθισα και δούλεψα όλο το συνεργείο. Δηλαδή στη δουλειά τραβάμε στο τσαντί και τον μετέφρασα. Κάθε αγρότη και κάθε πολίτη που έχει δουλειά στο μαγαζί, το οποίο έχει μέσα 500 και πατρόλια, πρέπει να έχουν δει τι κόμματα αυτών των ιστορών να πίνει τα καθαρίδια, να πίνει τα καθαρίδια, να κάνει κουλτούρα καλύτερη, να μπορεί να καλύτερα, να έχει δουλειά και καλό παιδί μου, και καλό γραμμένο αυτό το πολίτη, αυτό είναι κάθε αγρότη, να κάνει το μάγκο του γάζου, 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 να διευθυνθούν οι φυγάδε έτσι προσωπικό τα καλύτερα στον παλάτι, να μπορεί να πουλάει και έχει άλλα κόμματα να δίνει καλύτερα κουλτούρα αγώνα, που να μπορεί να κάνει μια διαστροφή, να εμβάλλει τη στροφή του θεόμενου. Εχειρμό δεν έχει μαλακίες. Που να μπορεί να πουλάει κάθε πράγμα και να πάρει μεγάλη αξία, να διαφημίσει, που να έχει μεγαλύτερη τη κόμματα με στον παλάτι. Λοιπόν, είσαι καταπληκτικό, αυτό έχω να σου πω. Μα έφτιαξε το κέφι, έχει ένα χειροκρότημα και την αγάπη μα από το Σαντήρι. Πάρα πολύ ωραίο. Και όταν διάβασα το κείμενο, έχει χειρμό πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρία μου. Με μια κυβέρνηση σοσιαλιστική, με όλο το σεβασμό. Τους κατηγορώ. Είναι προφανές. Είναι δεξί και τους λέω σοσιαλιστές, γι' αυτό έβαλα το με όλο το σεβασμό. Ο σεβασμός, κυρία μου, μπαίνει καθώς μεγαλώνουμε. Γιατί όταν είσαι μικρό σπίτι, ακούσεις μόνο τα λόγια και τα λες έτσι. Μέχρι να μάθουμε ότι είναι κακή η λέξη, τη λέμε απλά. Γι' αυτό και το παιδί, ό,τι και λέξη να πηγαίναμε. Πες την μεγάλη σου λέξη. Αμέσως, παρεξηγήσεις. Γιατί δεν τη λες αυτό. Τη λες με ενοχή, ας πούμε. Έχει μάθει όλες. Έχει πάρει το πιάνο, το γαμότο και το πάει. Γαμότο, γαμότο. Τι γαμότο, γαμότο. Έχει ακούσει στο σπίτι όλο. Γαμότο τον μπαμπά, γαμότο τη μάνα μου, γαμότο αυτό. Και τα έχει ακούσει όλα. Έτσι. Αφού ακούει το παιδί και το παίζει το πιάνο. Γαμότο, 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 τι γαμότο, γαμότο. Για πρέμα λοιπόν δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Και το βλέμμα είναι καλό. Και με το βλέμμα αυτό που έκανες είναι πάρα πολύ καλό. 61 χρονών, ναι, έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, μάλιστα, εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα. Πονάει στα γόνατα, ωραία, δεν μπορεί να εξπερματώσει. Η στήση δεν είναι κανονική. Και τι αυτό να κάνει. Καλό. Αυτό είναι το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα είναι καλό. Αυτό. Ή έτσι. Αρκεί το βλέμμα, ενημερώνει το μάτι. Και στο παίζει διάφορος. Όταν θες να τις καπουλάρεις στο σπίτι σου, να ξενοπηλήξεις. Δεν έχεις παρατήσει, το λες μπερδεμένο όλα. Δεν το λες ακριβώς τένα. Αρχίζει κάτι ασάφιση, ας που δεν είναι το στόμα, μπερδεύεται. Α, πάμε μια πόρτα έξω, τι κουσκάρι. Δεν βαριέται, δεν ξέρω, δεν μπορώ, εγώ και κάτι αυτά, δεν είναι... Ξέρω, δεν είναι... Καιρός, δεν είναι... Ξέρω, κανείς, δεν είναι... Πάμε μια βόλτα. Δεν κοιτάς κιόλας. Αν προσέξεις δεν την κοιτάς τη γυναίκα. Δεν το πας απευθείας στο βλέμμα. Τα είχαμε τα κορδόνια κοιτάς, τα είχαμε κάτω. Τα είχαμε πάνω. Δεν το συναντάς το βλέμμα με τίποτα. Κατάλαβες, μία σαν το κρυάρι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Απλώς το μόνο που ακούγεται καθαρά είναι δεν θα αργήσω να γυρίσω πάντως. Αυτό είναι το μόνο που λες καθαρά. Όλο το υπόλοιπο είναι μπερδεμένο γιατί δεν θα φύγεις. Δεν το ξέρει κανένας. Αλλά η γυναίκα ξέρει σωστή. Η γυναίκα η σωστή δεν ρωτάει που πας. Αυτή η ερώτηση είναι σως. Πέφτει πάντα, την ξέρουν όλοι οι άντρες να απαντήσουν. Εκεί που τα χάνει ο άντρας είναι όταν η γυναίκα του δίνει ευχή. Να πας αγάπη μου στο καλό. Εκεί παγώνει το αίμα τον τρικό.
Να πας αγάπη στο καλό, ποιος ξέρει τι ξέρει. Εκεί να ανησυχήσεις. Μου έλεγε φίλος μου, πήγε να πατήσει κι αυτός, δηλαδή πρωτοτυπικά, τα κλασικά. Αυτός ήταν πολύ μαλάκας, ξεκίνησε από τις 6 το πρόλογο. Ήθελα να φύγει στις 10 και ξεκίνησε από τις 6. Ωραία, που έχω ένα μύτη και το βράδυ. Καλή ώρα, δεν πρόκειται, δεν μπορώ. Δεν θέλω να πάω, δεν βαριέμαι. Δεν θέλω να σκάσω δουλειά, να πάει στο διάλο, δεν μπορώ. Με εκμεταλλεύονται. Σηκώνω τη γυναίκα, του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, αγάπη. Τέτοια εποχή δεν είναι τώρα να κάνουμε το μάγκα. Η δουλειά είναι σημαντική, θα πας. Αυτός νόμιζε την κορόιδεψε, πάει μέσα κάτω του ντους για να φύγει μετά. Πάει η γυναίκα μέσα, τσεκάρει πορτοφόλια, ζεκάκι εδώ πέρα και βρίσκει χαρτάκι μέσα. Μωρό μου, σε περιμένω να φάμε τη γαλοπούλα με τη λευκή σάλτσα που ξέρεις ότι τη μαγειρεύω καλύτερα από κάθε άλλη. Τίποτα. Τι βγαίνει άλλο από τον ντους, βλέπει τη γυναίκα. Τα φινιασμένη, η μίγινη, του λέει έλα. Έλα, του λέει μέχρι να πας στη δουλειά σου, έλα. Έλα, αγαπώ. Τι να κάνει, έβλεπε αυτός. Έλα, του λέει, η ώρα είναι 7 μέχρι να φύγω. Έλα. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεκινάς από τις 6. Πες θα πει 10, 10 παρατέτα το ξεκινά τη μαλακία. Από τις 6 ώρα, παρά 5. Τον σοριάζει κάτω, τον εξουθένος. Και τον πήρε ο ύπνος. 10 παρατέτα τον ξυπνάει. Του λέει σήκω, δουλειά, έχεις meeting. Έλε, πού να πας, σε πάρα. Δεν θα χάσουμε τη δουλειά μας. Φεύγει. Φτάνει στο σπίτι της καριόλας με όλο το σεβασμό. Και της λέει, καλή μου, έχω δουλέψει πάρα πολύ σήμερα. Τι να πει. Θα κάνω ένα ντουζάκι, θα ξεκουραστώ για σήμερα, εντάξει. Οπότε τώρα είναι συγκόμενα. Γιατί η γυναίκα, είτε είναι γυναίκα είτε είναι εγκόμενα, με το που ακούσει αυτός, λέει κάτι γίνεται. Μπαίνει στον ντουζ αυτός, πάει εγκόμενα κατευθείαν πάλι ψάχνει. Η γυναίκα όταν δεν της αρέσει κάτι στον άντρα, ψάχνει πάντα. Και βρίσκει χαρτάκι αυτή. Που γράφει. Σου στέλνω τη γαλοπούλα σκέτη, βρωμιάρα. Η λευκή σάλτσα έμεινε σπίτι. Η σύζυγος. Έμα δεν ξέρει. Έμα. Τι λέμε. Τι λέμε. Εδώ στο σταθήρι. Κάθε Τρίτη. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που είδατε στην αρχή, στο τελευταίο μέρος, έχει τραγουδήσει αυτός. Με το μαλλί. Έχω κάνει δύο μαλλίες στα βουνά και στα λαγκάδια. Έχει τραγουδήσει στα βουνά και στα λαγκάδια. Μάλιστα. Να μπαίνω και να βγαίνω με άλλο στυλ. Ναι. Έχεις δώσει συναυλίες στα βουνά και στα λαγκάδια. Ναι. Μάλιστα. Σε ποιο βουνό και σε ποιο λαγκάδι συγκεκριμένα. Το Βουνό και το λαγκάδι. Τι ρωτάς εσύ και βουνό και λαγκάδι. Υπάρχει και βουνό και λαγκάδι. Με το δικό σου μαλλί τι τραγουδάς. Γιατί είδαμε το ποντιακό με το προηγούμενο, αυτό είδαμε το άλλο. Με τα δικά σου μαλλιάκια τι τραγουδάς. Για να το δούμε. Ρίξε άλλο ένα από τύχε. Πες μου τι είσαι έτσι. Να καταλάβω κι εγώ. Άστο τον άνθρωπο που την βρίσκει με τις περούκες. Εκτός λοιπόν από την επιμήκυνση του πέους, υπάρχει και η επιμήκυνση του χρέους. Και αυτό είναι το ζητούμενο στην κυβέρνηση, σαν πρώτη λύση στο αδιέξοδο που έρχεται. Να μας επιμηκύνει το χρέος. Που μας είπε και ο κύριος Σκανδαλίδης, παρακαλώ να ακούσουμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα δώρο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αρχίσε μια συζήτηση επειδή προσπάθεια. Είναι δώρο στην Ελλάδα η επιμήκυνση του χρέους. Άστο να. Ο γιατρός στην ταξίδι συμβουλεύει τον προηγούμενο αυτόν. Σε παρακαλώ. Εντάξει, να σε παρακολουθήσω. Συμβουλεύει τον προηγούμενο. Επέμενε. Εκεί. Δεν εξπερωματώνει αυτός. Έτσι. Κάποια στιγμή όργανο είναι αυτό, θα εξπερματώσει. Τελείως. Δυσκολεύεσαι στην αρχή, παίζε την. Χτύπα. Συνέχεια. Δεν γίνεται. Χτύπα κάποια στιγμή, θα εξπερματώσει. Όχι, πρέπει να λύνουμε και άλλα θέματα, γιατί εδώ είναι τσαντήρι, πάμε και από εδώ, πάμε και από εκεί. Και αυτή η φράση για τον εαυτό. Καιρό που καθυστερεί να εξπερματώσει. Καλά, άστο. Και στο τέλο, χτύπα το αυγό μόνο. Έτσι. Ωραία φράση, κράτα την. Κάν και ωραίο στίχο. Κάν και ωραίο στίχο. Και όταν έρθει σεβασμό, χτύπα το αυγό με όλο το σεβασμό. Μεγαλουργό απόψε, ποιήση. Η ποιήση φεύγει από εδώ, εξαπλώνεται στους διαδρόμους του σατυριού απόψε. Πριν περάσω λοιπόν στην επιμήκυνση του χρέους, να δείξω ποια είναι τα τρία στάδια, οι τρεις φάσεις του Πασόκ. Ξεκινήσαμε έτσι, παρακαλώ.
Εδώ. Ας πούμε στο γιώργος. Απαλά, έτσι ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Πάμε στη δεύτερη φάση. Αυτή που είμαστε τώρα. Και πάμε να δούμε και την τρίτη φάση. Αυτή είναι το Νοέμβριο. Αυτή είναι οι τρεις φάσεις. Θα εκτοξευθεί το χρέος, θα εκτοξευθεί και ο Έλληνας. Η κυβέρνηση πέφτει δημοσκοπικός. Θα παρακολουθούμε εδώ πέρα γρήγορα. Πασό 27%, Νέα Δημοκρατία 21%, η διαφορά στις 6 μονάδες. Τον Μάρτιο, στην ίδια εταιρεία, στην ίδια εφημερίδα, η διαφορά ήταν στις 12 μονάδες το Μάρτιο, 6 μονάδες. Μέσα ένα χρόνο μειώθηκε η διαφορά στο μισό, αν το πιστεύει άνθρωπος. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση του Πασόκ, όχι στην άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ έχει αναλάβει το έργο της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ασφαλώς, κυρία, με αυτό το Βατοπέδι, θα το παρακολουθείτε, το Βατοπέδι είναι σκάνδαλο, δεν συζητείται. Αλλά χωρίς να έχει βρεθεί η ζημιά στο δημόσιο, δεν μπορείς να παραπέμψεις κάποιον. Και αν τον παραπέμψεις, προδικάζεις βέβαια η αθώωση και θα μου παραδώσεις όλους αθώους στην ιστορία, απλώς τους λερώνεις τώρα για να κάνεις τη δουλειά σου. Παρεπιπτόντως, αυτοί που ήταν να πάνε στη Γερμανία για τη Siemens, το άλλο σκάνδαλο να πάρουν τις προβλήσεις, το αναβάλανε οι Γερμανοί. Τυχαίο. Επίσης, να μην το ξεχάσω, κυρία μου, για να μαθαίνουμε, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί συμφωνήσανε σήμερα ότι από το 2013 θα μπορεί μια χώρα να αποβάλλεται από την Ευρωζώνη εάν δεν κάνει αυτά τα οποία λένε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγριεύουν τα πράγματα, με έχει ο Καψής, κυρία μου. Για το Βατοπέδι του είπε... Το Βατοπέδι είναι σίγουρα σκάνδαλο, αλλά λεφτά στις τσέπες πολιτικών δεν φαίνεται. Ναι. Και δεν αποδείχθηκε και δεν φαίνεται. Έχει δίκιο εδώ. Και τα όποια δικήματα... Το λαός. Ναι, ναι, το ότι είναι σκάνδαλο το ξέρουμε όλοι. Αλλά το θέμα είναι να βρίσκει πως... να τους πιάσεις. Το λαός την κάνει με βηματά και σιγά σιγά προς τα έξω. Θα εξηγήσουμε αργότερα. Γιατί ασφαλώς και είναι σκάνδαλο, το είπε και ο Ζορμπάς, παρακαλώ τον ακούσετε. Δρόντες ως μοναχοί. Δρόντες ως μοναχοί. Είμαι τη συνδρομή άλλων. Μόνοι τους είμαι τη συνδρομή άλλων. Οι μοναχοί. Οι μοναχοί δεν ήταν μοναχοί. Φιλοδόξησα να μεταβάλουν την μονή τους, ιερά κατά τα λοιπά μονή, παρακαλώ. Ναι, ναι. Σε κερδοφόρα εταιρεία επενδύσεων. Ακριβώς. Οι μοναχοί είχαν και παρέα δηλαδή. Σωστά το λέει ο κ. Ζαρμπάς. Το ότι το Πασόκ χάνει όμως φαίνεται και από την κολοτούμπα του βασιλιά της κολοτούμπας, τον κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος άκουγε την. Μέσα εσύ μπαίνεις από αριστερά, εγώ μπαίνω από δεξιά, εγώ μπαίνω από το σέντερ να πολεμήσω με το Πασόκ. Το Πασόκ πρέπει να φύγει από την εξουσία. Εσύ πριν λίγο ετοίμαζες η κυβέρνηση με τον Γιώργο. Ούτε μήνας δεν είναι. Τι έπαιρνες. Εσύ ψήφισε το μνημόνιο σαν τη μόνη σελίδα σωτηρίας. Το συμβούλιο θα πάει στο δυνατού στα τηλέφωνα. Εσύ να πάει να κλαφτεί στον αυτιά που ψάχνει και σου βρίσκει βίντεο παλιά, γιατί το είδα εγώ αυτό. Βρήκαμε κάτι πολύ σημαντικό. Μου επιτρέπετε να το παρουσιάσουμε. Το ακούω. Κύριε Πρόεδρε, ψάχνοντας χθες και τυχαία βρέθηκε αυτό, εγώ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα... Έψαχνε αυτός σε αρχεία του τηλεάστιου, αυτιά στη νύχτα. Τον πήρε τηλέφωνο ο Καρζαφέας και τον παρακάλεσε για την κολοτούμπα που ετοιμάζεται να κάνει, να τον βοηθήσει και του έδωσε ένα βίντεο που είχε από το τηλεάστη που παίζει τον προφήτη. Παίξε το λοιπόν να δεις πώς θα την πάθει ο προφήτης. Παίξε το, παίξε το. Οι Αμερικανοί, όπως σας έλεγα πριν, έχουν αποφασίσει να πάνε σε Γιωργάκη. Πιο χάλια ήταν μικρός. Να πάνε σε Γιωργάκη. Τακ. Τακ. Πρέπει να κόψω το κόψα του Σιμιτάκου. Έτσι λοιπόν του τηλεφωνιστή στην Ελλάδα. Ακούστε Έλληνες και Ελληνίδες, μεγάλη επιτυχία. Από εκεί που δεν έχουμε τίποτα, από εκεί που έχουμε αγωνίες, από εκεί που καταργήθηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός, οι οποίοι καταργούνται με την είσοδο στην ΟΝΕ, αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτά τα είπε πολύ παλιά. Λυπάμαι, αλλά επιβεβαιώθηκα. Επιβεβαιώθηκες. Και φοβάμαι ότι... Προέβλεψες ότι θα κοπεί ο 13ος και 14ος μισθός, δεν προέβλεψες ότι θα το υπέγραφε εσύ ο ίδιος. Ο προφήτης υπέγραψε. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Και τάχα μου τώρα ραντεβού με τον Βουλιβιάτη για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την κεντροδεξιά. Και σαν ίδιο τον έχουν πάρει πρέφα κόσμος, φτάνει στο τελευταίο στάδιο η κολοτούμπα και λέει... Πιστεύω ότι πρέπει να παγιστρωθεί η χώρα από το μνημόνιο. Σαφέστατα ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει κάτω από αυτή τη βουλία. Όταν λέει κάποιος ότι πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο που το έχει υπογράψει, σημαίνει ότι ήξερε την ώρα που υπέγραφε ότι υπήρχε κι άλλος δρόμος και υπέγραφε. Και δεν μπορεί να το βλέπει τώρα το δρόμο. Και σημαίνει τώρα που βλέπετε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πόσο διηγηθήκαμε εκεί, σιγά σιγά την κάνετε την ιστορία. Να μην ξεχάσω το έλλειμμα μεγαλών, κυρία, μέρα με τη μέρα. Έχει φτάσει το έλλειμμα, δεν θα σας δεις ποτέ. Για πρώτη φορά σήμερα, διαστόματος ανώτατου παράγοντα του Υπουργείου Οικονομικών του Γενικού Γραμματέα, πληροφορούμαστε ότι το έλλειμμα του 2009 μπορεί και να αγγίξει το 16%. Μπορεί. Και ότι μπορεί να απαιτηθεί. Και 16%. Μέτρα... Κάθε μέρα αυτό το έλλειμμα, δηλαδή τι να πω, ρε παιδί.
Ρε προβλήματα που έχουν κεφάλαινες.